Ο κόσμος είναι και λίγο μπερδεμένος, αλλά υπάρχει αγανάκτηση, υπάρχει οργή. Παλεύει. Ναι, όχι, όχι. Παντού όλη τη Μαγάδα είναι τα μπλόκα, είναι πολύ. Από όλου του χώρου, κατεβάζονται. Είναι ενωμένοι, αυτό είναι το κύριο τώρα σήμερα. Άσχετα τι ψηφίζω, καθένα είναι ενωμένοι στον αγώνα. Γιατί είναι δίκαιο. Άμα μάθουμε ότι κάνουμε σταθερό αγώνα. Θα λυθούν πολλά προβλήματα, ναι, αλλά πραγματούν όλοι να το κάνουν τον αγώνα, εμείς το κάνουμε. Ο Μάνος της καλέμισης. Δεν έχουμε πάρει από μόνο. Σας ακούζω. Είναι οι αγρότες. Για τα νέα, για το είναι το όλο του αγώνα. Έλα, Λία. Τα παιδιά. Είναι ο πρόεδρος του Λιμπαρίου. Δηλαδή είναι εδώ εκείνη στο αγροτικό κίνημα, είναι πολύ συμπαθιωμένος. Γιατί έχουμε ανάγκη από νέους και δυναμικούς. Όλοι είναι. Και οι 11 αγροτικοί σύλλογοι είναι πολύ δυναμικοί. Και 11 είμαστε μάχοι. Και πάλι καλωσορίσατε. Μία δήλωση θέλω για να χαρούμε καμία. Γιατί ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος. Και πρέπει να ικανοποιηθούν τα αιτήματα. Έχουν στριμώξει ήδη το Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του να συνεχίσουν. Την Τρίτη θα είναι στην Αθήνα σε μεγάλο συλλαλητήριο με τρακτέρ από όλη την Ελλάδα, από όλα τα μπλόκα και θα συνεχίσουμε δυναμικά μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Να την έδειξα τη φωτογραφία του Αλέφου. Ήμουν Κομωτινή και μετά ήμουν... Τον Τζιατζή τον Μακαρίτη όμως που είπαν τον Μόρφη. Τον ήξερα, αλλά δεν ήμασταν φαντάρι μαζί όμως. Όχι, με μένα. Α, με σένα. Καλησπέρα σε όλο τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στα Χανιά. Μεγάλη πολιτική συγκέντρωση που θα γίνει από ράδιο 8 η ώρα στο στάδιο των Χανίων, στο γυμναστήριο. Περάσαμε τώρα από τον μπλόκο των αγροτών, για την προσωπία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, για να χρησιμοποιήσουμε το δίκαιο αγώνα που δίνουν οι αγρότες εδώ και 10 μέρες εδώ ξενυχτάνε και βέβαια να τους δώσουμε όθηση για να πάνε μαζικά στο Πανεγραφωτικό Συλλαλητήριο την Τρίτη στην Αθήνα. Ο αγώνας τους είναι δίκαιος και ο μαζικός αγώνας τους συντηρητών στο Πανεγραφωτικό Συλλαλητήριο. Εσύ με τον αγώνα μας τη Δευτέρα βράδυ αναφορούμε για Αθήνα και συμμετέχουμε στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο. Έχουμε κάνει όλες τις προετοιμασίες, το μπλοκ θα μείνει ανοιχτό και όταν θα γυρίσουμε θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Γιατί μαθαίνω τα εξαγώνες, αλλά... Πότε θα ξανάρθει. Λες να μη θέλει. Μακάρι να με κρατάγατε εδώ. Όχι, δεν σε θέλουμε, γιατί σε θέλει και άλλη Ελλάδα. Όχι μόνο εδώ. Μας δώσετε δύναμη, μας δώσετε κουράγιο, έτσι κι αλλιώς. Είμαστε ενωμένοι και παίρνουμε κουράγιο. Πέρυσι είναι ένα αγώνα δυναμικό και ενωμένοι όλοι μαζί. Αυτό είναι από όλα τα χρόνια είναι πολύ... Λοιπόν, να είστε καλά, δύναμη, να έχετε υγεία. Καλή αγώνα. Την Τρίτη θα τα πούμε. Έχουμε και δύναμη, τα έχουμε όλα. Ωραία, μπράβο. Δημάκης Σπύρος, γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής του ΚΚΕ στα Χανιά. Το κόμμα μας στηρίζει τους δίκαιους αγώνες των βιοπαλαιστών αγροτών που αναπτύσσονται σε όλη την Ελλάδα, εδώ και 4 εβδομάδες και εδώ στο νομό Χανίων. Τα αιτήματά τους είναι δίκαια, αφορούν την προστασία του εισοδήματός τους από τεράστιους κόστους παραγωγής, με την ακρίβεια που κατατρώει το εισόδημά τους, παλεύουν
για το δικαίωμά τους να κάτσουν στη γη τους, να μείνουν στα χωριά τους, να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Και μες στη Βουλή, αλλά και μόλις μας δυνάμεις στα μπλόκα του αγώνα, θα ενώσουμε όλοι μαζί φοιτητές που είναι στον αγώνα ενάντια στα μη κρατικά πανεπιστήμια, εργάτες, αγρότες, ένα μεγάλο μέτωπο απέναντι σε αυτή την πολιτική που τσακίζει το λαό. Σήμερα στον μπλόκο εδώ στα μεγάλα χωράφια βρέθηκε αντιπροσωπεία της ΟΕΕ και πάλι το Γενικό του Γραμματέα, τον σύντροφο τον Δημήτρη Κουτσούμπα, και αυτός από την πλευρά του έθεσε τη στήριξη του κόμματός μας στα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Θα παλέψουμε με όλους τους τρόπους για να ικανοποιηθούν και θα ακολουθήσει και η πολιτική ομιλία σήμερα στο Εθνικό Στάδιο Χανίων, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ, στις 8 ώρα το απόγευμα.